στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιου τη Λιθουανία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπτα Περτογάν, κανεί από την κυβέρνηση αλλά και από το σύνολο των ελληνικών μέσων μαζική ενημέρωση δεν εξηγεί τι έχει να κερδίσει η Ελλάδα ή τέλο πάντων τι πρόσδοκα να κερδίσει η ελληνική κυβέρνηση. Καταρχήν η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει τι ακριβώς διεκδικεί η Ελλάδα. Από τη στιγμή που δεν το κάνει αυτό, οποιοδήποτε διαπραγματευτικό αποτέλεσμα καθίσταται επικίνδυνο για τα ελληνικά συμφέροντα. Αντίθετα, ξέρουμε ποιε είναι οι αμετακίνητε θέσει όχι μόνο του Ρετζέπτα Γιπερντογάν και του κυβερνώντο κόμματο ΑΚΕΠ, αλλά και του συνόλου του τουρκικού πολιτικού συστήματο. Αυτέ είναι αποστρατικοποίηση νησιών στο Αιγαίο, επιβολή τη γαλάζια πατρίδα, συνδιαχείριση στο Αιγαίο και διοκράτη στην Κύπρο. Τι προτίθεται να διαπραγματευτεί ακριβώ ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντι στι θέσει αυτέ. Διότι κάθε μία από αυτέ αποτελεί παραβίαση τη ελληνική κυριαρχία. Αποστρατικοποίηση των νησιών σημαίνει αυτομάτω αδυναμία υπεράσπιση σημαντικού μέρου του ελληνικού εδάφου. Επιβόλη τη Γαλάζια Πατρίδα σημαίνει πω η Τουρκία θα αποκτήσει την απόλυτη κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο και θα εξαφανίσει επί του πρακτέου το σύμπλεγμα τη Μεγίστη. Εκεί που όλοι ξέρουν πως βρίσκονται τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων. Συνδιαχείριση στο Αιγαίο σημαίνει ότι η Τουρκία θα επεκτείνει την κυριαρχία της μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό. Για τα δύο κράτη στην Κύπρο δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Σημαίνει οριστική διχοτόμηση του νησιού, ουσιαστική κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και νομιμοποίηση ενός κρατικού μορφώματος, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων.